Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, 396.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε 197 χώρες. Νομίζω πλέον δεν λείπει κάποια χώρα από το χάρτη της παγκόσμιας εξάπλωσης του νέου ιού. Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 17.000 επιβεβαιωμένους θανάτους, αλλά και περισσότερους από 103.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 48 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα είναι 743. 134 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται, από αυτούς η πλειοψηφία είναι άνδρες, το 60%. 45 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα διασωληνωμένη. Η μέση ηλικία τους είναι 68 έτη και οι περισσότεροι είναι άνδρες και όλοι έχουν υποκείμενο νόσημα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενο νόσημα. Σας πενθυμίζω εδώ ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν και ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ή διασωληνώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά δηλώθηκαν και καταγράφηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας το τελευταίο 24ωρο. Άρα η αύξηση αυτή των 10 ασθενών που διασωληνώνονται δείχνει και στοιχεία από κάποιες προηγούμενες μέρες. Οπωσδήποτε, η διασωλήνωση για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντική και αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης σε ανθρώπους που εμφανίζουν τη βαριά επιπλοκή της νόσου, την αναπνευστική ανεπάρκεια. Τέλος, έχουμε 20 θανάτους συνολικά σήμερα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν 75 ετών. Σε αυτή τη λίστα, την τραγική λίστα, περιλαμβάνονται 14 άνδρες και 3 γυναίκες, όλοι με κάποιο υποκείμενο νόσημα και ένας ηλικιωμένος. 32 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο. 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, περίπου 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι πλέον σε κατάσταση αυτοπεριορισμού στο σπίτι. Το τελευταίο 24ωρο, χώρες που ακολουθούν τις οδηγίες για αυτοπεριορισμό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αντίστοιχες οδηγίες να δίνονται σε περισσότερα από 158 εκατομμύρια ανθρώπους και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προστασία του πληθυσμού είναι το κύριο μέλημα όλων των κρατών του κόσμου και φυσικά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, απαιτείται τεράστια εθνική προσπάθεια. Υπάρχουν όμως και κάποια αισιόδοξα νέα. Δύο ημέρες στη σειρά υπάρχει μειωμένος αριθμός καταγραφών της νόσου και θανάτων στη γείτονα Ιταλία. Στη χώρα από την οποία ξεκίνησε η επιδημία, στην επαρχία Χουμπέι, που ήταν το επίκεντρο της επιδημίας, ο περιορισμός σταματά την Τετάρτη, εκτός από την πόλη Βουχάν, όπου ο περιορισμός και τα αυστηρά μέτρα θα σταματήσουν στις 8 Απριλίου. Όπως καταλαβαίνετε, η διάρκεια των μέτρων ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στον περιορισμό της διασποράς του ιού. Πρέπει όμως να υπάρχει επαγρύπνηση. Εστίες αναζωπήρωσης μπορεί να υπάρχουν παντού μετά την άρση των μέτρων, όταν δεν έχει νοσήσει μεγάλος αριθμός του πληθυσμού. Μόνο μελέτες αντισωμάτων θα δείξουν τους επόμενους μήνες ποιος έχει περάσει τον ιό και ποιος όχι. Σε αντίθεση με κάποιες περιοχές της Κίνας, όπου με μαθηματικές μας εκτιμήσεις πέρασε τον ιό μεγάλο μέρος του πληθυσμού, στις περισσότερες χώρες του κόσμου αυτό δεν ισχύει. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για τις ελαφρές περιπτώσεις του ιού και άτυπη συμπτωματολογία. Άνθρωποι με τέτοια συμπτωματολογία μπορεί να έχουν τον ιό, όπως παραδείγματος χάρη άτομα με διάρρεια, ή άτομα στα οποία διαταράσσεται η λειτουργία της όσφρησης και δεν μπορούν να μυρίσουν οσμές ή ταυτόχρονα να διαταράσσεται η γεύση. Το 40% των περιπτώσεων ανοσμίας, δηλαδή απώλειας ή υπολειτουργίας της αίσθησης όσφρησης, εμφανίζεται μετά από μια ίωση, συνήθως ίωση και λίμωξη του αναπνευστικού. Στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις ανοσμίας σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του ιού. Ενώ διάσημος μπασκετμπολίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε την ανοσμία σαν το μοναδικό χαρακτηριστικό με το οποίο εμφανίστηκε η νόσος. Όσο περισσότερο μελετούμε τον ιό, τόσο περισσότερο θα τον καταλαβαίνουμε και θα υιοθετούμε αντίστοιχες στρατηγικές πρόληψης και απομόνωσης ατόμων, ακόμα και με ήπια ή άτυπη συμπτωματολογία.
Αυτή η εβδομάδα που περνούμε είναι μια από τις κρίσιμες εβδομάδες στην απόκριση, έναντι μιας πανδημίας που εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Η πόλη της Νέας Υόρκης χαρακτηριστικά αρχίζει να γίνεται ένα από τα σημαντικά κέντρα μετάδοσης του ιού, με περισσότερες από 12.000 περιπτώσεις και 100 νεκρούς. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι πρώτες 100.000 περιπτώσεις εμφανίστηκαν εντός 2 μηνών, οι πιο πρόσφατες 100.000 εντός 4 ημερών. Δεν πρέπει να κάτσουμε σαν αβοήθητοι παρατηρητές αυτής της κατάστασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει 5 κύρια βήματα, κάνοντας μια εκτεταμένη διαφήμιση με τη βοήθεια διάσημων ποδοσφαιριστών, και αυτή η διαφήμιση είναι μέρος μιας στρατηγικής με τίτλο «Να είσαι έτοιμος να παλέψεις τον ιό». Αφορούν μέτρα γνωστά σε όλους μας, που ελπίζω να τα τηρούμε καθημερινά πλέον: το συχνό πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη τυχόν βήχα ή φταρνίσματος με τον αγκώνα μας ή το χαρτομάντιλο, να μην αγγίζουμε τα μάτια, μύτη ή στόμα, να κρατάμε μια απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο ένας από τον άλλον όσο μένουμε στο σπίτι, και φυσικά να μένουμε στο σπίτι με τυχόν ήπια συμπτώματα. Άνθρωποι με πολύ ελαφρά συμπτώματα είναι φορείς και διαδίδουν τον ιό. Στη σημερινή συνάντηση εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ειδικές οδηγίες, οι οποίες θα εξειδικευθούν σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για τη διακοπή της απομόνωσης και καραντίνας σε κάποιον που έχει περάσει την νόσο ή περνά μια ίωση συμβατή με τον κορονοϊό και έχει ελαφρά συμπτώματα στο σπίτι. Για τους ανθρώπους που μένουν στο σπίτι και εμφανίζουν συμπτώματα, σας παρακαλώ να δείτε στο διαδίκτυο τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και για το πώς πρέπει να παρακολουθείτε την υγεία σας σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό σας, και φυσικά σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η επικοινωνία με τον γιατρό σας. Η προσεκτική παρακολούθηση από τον γιατρό, ιδιαίτερα σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου, σας έχω πει πως ο ιός δεν σέβεται καμία ηλικία και φυσικά μπορεί να υπάρχουν και σοβαρά κρούσματα σε νέους ανθρώπους, είναι μεγάλη σημασία, ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα στην υγεία μας αλλά και στο σύστημα υγείας. Σε μια ευχάριστη παρένθεση, υπάρχουν και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κάλεσε όλα τα έθνη σε μια παγκόσμια κεχηρία και διακοπή των εχθροπραξιών επ' αφορμή της πάλης απέναντι στον κοινό εχθρό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κ. Χαρδαλιάς. Καλησπέρα για την πολιτική προστασία. Η ελληνική κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας δείχνει να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα των μέτρων που έχουμε λάβει και να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν δοθεί πιστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από χθες στις 6 το πρωί έως σήμερα στις 6 το πρωί, δηλαδή κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής του μέτρου, 1.300.000 επιτυχημένες SMS διεκπεραιώθηκαν. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε κάθε περίπτωση την ανάγκη να λάβουμε οδηγίες από το forma.gov.gr, αλλά να υπενθυμίσω και τη δυνατότητα εκτύπωσης απαραίτητης βεβαίωσης μετακίνησης, αλλά και την δυνατότητα χειρόγραφης βεβαίωσης σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω SMS. Να διευκρινίσω κάποια επιπλέον σημεία σε σχέση με τον περιορισμό κίνησης και τα μέτρα που τον συνοδεύουν. Σχετικά με τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας εργαζομένου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η φόρμα Α θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδα του εργοδότη. Η μη ύπαρξη σφραγίδας καθιστά τη βεβαίωση άκυρη με ό,τι προβλέπεται για τις συνέπειες. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι των εταιριών διαχείρισης κοινοχρήστων που πηγαίνουν τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες χρειάζονται να έχουν μαζί τους την βεβαίωση εργοδότη, στην οποία αναφέρεται το σαφές ωράριο εργασίας τους, καθώς και αναλυτικά τις διευθύνσεις των πολυκατοικιών, στις οποίες θα μεταβούν μέσα στο εργάσιμό τους. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με δεδομένο ότι η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ ομαλοποιήθηκε και δεν παρατηρείται πλέον η αυξημένη προσέλευση των πρώτων ημερών, το ωράριο από την 5η 26 Μαρτίου έως και το Σάββατο 25 Απριλίου θα είναι το εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 9, Σάββατο 7 με 8 και πλέον τις Κυριακές θα είναι κλειστά. Σχετικά με τους ελέγχους των πολιτών που νοσούν, είναι δηλαδή θετικοί και έχουν τεθεί σε καραντίνα, σήμερα έγιναν 17 έλεγχοι και ευτυχώς βρέθηκαν και οι 17 νοσούντες στα σπίτια τους. Αντίθετα, στο σημερινό έλεγχο συμπολιτών μας σε απομόνωση,
χαρακτηρισμένων ως στενών επαφών, δηλαδή όσοι δεν νοσούν αλλά θεωρούνται είτε high risk είτε low risk επειδή είχαν έρθει σε επαφή με νοσούντες, σε σύνολο 161 ελέγχων σε όλη την επικράτεια, 8 βρέθηκαν εκτός του σπιτιού και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και όλους όσους κάνουν τους σχετικούς ελέγχους για την ευγένεια με την οποία χειρίζονται τις καταστάσεις αυτές, αλλά και πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο τους ίδιους συμπολίτες μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης συνεργάζονται με τις αρχές κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Τέλος, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για τους επιβάτες των πτήσεων επαναπατρισμού από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη που τέθηκαν σε απομόνωση στο ξενοδοχείο. Δυστυχώς για εμάς, οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Δυστυχώς για όσους έσπευσαν να κάνουν αρνητική κριτική, διαψεύστηκαν. Ευτυχώς για την κοινωνία, το κράτος έκανε αυτό που έπρεπε. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι μία υγειονομική βόμβα ήταν έτοιμη να εκραγεί, επιταχύνοντας την εξάπλωση της νόσου στην πατρίδα μας, παρά τα μέτρα και τις θυσίες που κάναμε, όλοι για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Η απόφασή μας για την απομόνωση βασίστηκε σε συγκεκριμένα μοντέλα ρίσκου που τρέχουμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά και όλες τις άλλες χώρες που υπάρχει εξάπλωση. Παρατηρήσαμε λοιπόν, το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι τα περισσότερα κρούσματα προέρχονταν από την Βόρεια Ισπανία. Βλέποντας λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στις δύο πτήσεις προερχόμενοι είτε από τη Βαρκελόνη είτε από χώρες, από πόλεις βόρειες οι οποίες έρχονταν μέσω Μαδρίτης, προχωρήσαμε στην απομόνωση των συγκεκριμένων επιβατών. Το αποτέλεσμα μετά τους ελέγχους που έγινε του ΕΟΔΗ είναι 21 από τους 263 επιβάτες χαρακτηρίστηκαν θετικοί. Δηλαδή, στην πτήση από Βαρκελόνη 11 άνδρες και 3 γυναίκες, 14 άτομα, και στην πτήση από Μαδρίτη 6 γυναίκες και ένας άνδρας. 21 νοσούντες περιλαμβάνονται στη λίστα των νέων κρουσμάτων που ανακοίνωσε ο κύριος καθηγητής, που προέρχονταν από αυτές τις δύο πτήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η χνηλάτιση όσων βρίσκονταν μέσα στα αεροσκάφη και δίπλα στις θέσεις από αυτούς που βρέθηκαν θετικοί, θα δοθούν οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες από τον εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ. Βεβαίως οι νοσούντες θα παραμείνουν σε καραντίνα και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους που όσοι αποχωρήσουν, επειδή μπορεί να μην θεωρηθούν ότι είναι high risk επαφές, θα συνεχίσουν την καραντίνα στα σπίτια τους, αλλά θα ελέγχονται καθημερινά. Όπως ανέφερα και χθες, δεν θα κάνουμε έκπτωση σε κανέναν, κανείς δεν εξαιρείται, κανείς δεν υπεράνω των κανόνων. Ας το καταλάβουν καλά αυτό όλοι όσοι έσπευσαν χθες να μιλήσουν για περιορισμό των ελευθεριών. Για την απόφασή μας αυτή, ήταν μια απόφαση συνειδητή, είναι αδιαπραγμάτευτος όρος ευθύνης για όλους μας και πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Φανταστείτε να μην παίρναμε τέτοιου είδους μέτρα και όλοι αυτοί σήμερα να κυκλοφορούσαν ανάμεσα στις οικογένειές τους, στις γειτονιές τους, στην ίδια την κοινωνία. Αγαπητοί μου συμπολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι ελάχιστοι σε αριθμό συναγωνίζονται σε ευρηματικότητα για το πώς θα ξεγελάσουν, αν όχι να εξαπατήσουν τις αρχές. Αλλά να ξέρετε, τα μέτρα από αύριο θα αυστηροποιηθούν. Και επιτέλους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους: ας αφήσουμε όλοι τα τερτύπια. Ας αφήσουμε τις προφάσεις και τις φτηνές δικαιολογίες και ας μείνουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Ακολουθούμε απαρέγκλητα τις οδηγίες και πρέπει να γίνει κάτι συνείδησή μας. Όσο πιο αυστηρά εφαρμόσουμε τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Φένη Μπουλούτζα από την Καθημερινή. Τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε σήμερα για την Ελλάδα και συγκεκριμένα τα ποσοστά των διασωληνωμένων ασθενών και των θανάτων στο σύνολο των νοσηλευωμένων με COVID-19 συμβαδίζουν με αυτά που καταγράφονται στην υπόλοιπη Ευρώπη και αυτά που παρατηρήθηκαν στην Κίνα? Κάθε χώρα έχει τη δικιά της επιδημιολογική εικόνα. Τα δικά μας δεδομένα συμβαδίζουν με τα δεδομένα της παγκόσμιας πορείας αυτής της πανδημίας, που δείχνει το 15% να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με μια μέτρια προσοβαρή κατάσταση και το 5% να είναι σοβαρά νοσηλευόμενοι, διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή την όρμα και οι θάνατοί μας είναι περίπου στα ίδια ποσοστά.
Κάποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν κάπως πιο διαφορετικά δεδομένα, με περισσότερα κρούσματα σε άλλες κατηγορίες ηλικιών. Θέλω να πω εδώ ότι ένας ιός που προσβάλλει κατά τεκμήριο άτομα τα οποία ανήκουν σε ηλικίες των 18 με 64, γιατί δεν υπάρχει ανοσία στον πληθυσμό, αλλά αυτά τα άτομα είναι τα κατεξοχήν άτομα που περνούν ελαφρά την νόσο. Έχουν αναφερθεί στη Γαλλία ποσοστά νοσηλευμένων σε μεθ που είναι μικρότερες ηλικίες, και νομίζω ότι κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικιά της επιδημιολογική εικόνα. Η δικιά μας επιδημιολογική εικόνα είναι παρόμοια με αυτή των παγκόσμιων δεδομένων και των δεδομένων από την Κίνα. Επόμενη ερώτηση, κυρία Βορογιάννη από την ΕΡΤ. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν πάρει την οδηγία να παραμείνουν σπίτι τους και κατέληξαν μετά από ραγδαία επιδείνωση? Υπάρχουν θάνατοι ασθενών που ήταν είτε εκτός εντατικής είτε χωρίς υποκείμενα νοσήματα? Μήπως πρέπει να αλλάξει η οδηγία, μείνετε σπίτι αν δεν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες? Νομίζω αυτό που είπα για τους ανθρώπους που μένουν σπίτι, το είπα για αυτό το λόγο, γιατί λίγα λεπτά πριν μπω στην αίθουσα με ενημέρωσαν για ένα θάνατο μιας νεαρής συμπολίτησάς μας σε επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδος, η οποία έμεινε σπίτι και πέθανε σπίτι και διαγνώστηκε μετά θάνατον με τον ιό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους που μένουν σπίτι να έχουν επικοινωνία με τον γιατρό τους, ιδιαίτερα αν έχουν κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Μου είπαν τηλεφωνικά ότι υπήρχε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Το χρόνιο αναπνευστικό νόσημα είναι χρόνιο πρόβλημα υγείας. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά θεωρώ ότι ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που μένουν σπίτι και έχουν μια ήπια κλινική εικόνα, πρέπει να υπάρχει μια καθημερινή επικοινωνία με τον γιατρό τους, ώστε σε επιδείνωση άμεσα να αναζητείται ιατρική βοήθεια. Ο θεράπων γιατρός είναι αυτός που θα καθορίσει την πορεία και την εξέλιξη της νόσου με την έγκαιρη παρέμβασή του. Σας θυμίζω βέβαια εδώ ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει υποκείμενο νόσημα, σας λέω δεν έχω επιβεβαιώσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει ούτως ή άλλως, ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια και έλεγχος για την νόσο. Παρόλα αυτά, δεν είναι μη αναμενόμενο. Μια νόσος η οποία είναι θανατηφόρα σε ένα 15% των ασθενών άνω των 80 που την εμφανίζουν, έχει ένα ποσοστό πολύ χαμηλό, όπως σας έχω πει σε άλλες ανακοινώσεις μου, και σε ανθρώπους οι οποίοι την εμφανίζουν και είναι νεότερης ηλικίας. Όπως κάνει βέβαια και η γρήπη. Και ιδιαίτερα η πανδημική γρήπη τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας στον πληθυσμό, εάν παρακολουθήσει κανένας, θα δει με εξαιρετικό ενδιαφέρον η μέση ηλικία των ανθρώπων να ανεβαίνει σιγά σιγά που πεθαίνουν από μικρότερες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένας νέος ιός και δεν υπάρχει ανοσία σε κανένα μας. Όλοι κινδυνεύουμε, απλά κινδυνεύουν πολύ λιγότερο οι νέοι άνθρωποι, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Άρα το μήνυμα εδώ είναι επικοινωνία με τον γιατρό. Φυσικά και δεν αλλάζει το μήνυμα μείνε σπίτι, γιατί είναι ήπια νόσος και οι περισσότεροι θα την περάσουν ήπια, αλλά χρειάζεται επαγρύπνηση στους ανθρώπους που έχουν αυξημένο κίνδυνο, στους ηλικιωμένους, σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε αυτούς που εμφανίζουν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους, παρόλο το γεγονός ότι είναι ήπιοι, όπως λέμε και για τη γρήπη. Επόμενη ερώτηση, κυρία Σταθάκου από τη Real News για το Real FM. Τίθεται σοβαρά ζητήματα για τους ασθενείς με ήπια συμπτώματα που η σύσταση προβλέπει την παραμονή τους στο σπίτι χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να μην διαγνωστεί εγκαίρως η επιπλοκή, με δεδομένο μάλιστα ότι οι ασθενείς αυτοί κινδυνεύουν και από άλλες μικροβιακές επιμολύνσεις που χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής. Μάλιστα, μερίδα της επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει ότι είναι πιο αποτελεσματική η έγκαιρη έναρξη της αντιοικής αγωγής και πιθανόν ο χαμένος τόνος να αποβεί σε βάρος του ασθενή. Ένα ακόμα ζήτημα είναι πώς θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σε φάρμακα και τρόφιμα αυτών των ασθενών, που αν διακόψουν την καραντίνα υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού. Νομίζω έχω απαντήσει κατά το ίμιση στο πρώτο μέρος της ερώτησης. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ερώτησης που αφορά την προμήθεια σε φάρμακα και σε ανθρώπους που είναι σε καραντίνα, νομίζω και αυτό έχει απαντηθεί και έχουν δοθεί αντίστοιχες οδηγίες για τους ανθρώπους πώς μπορούν να κυκλοφορήσουν και να πάρουν τα φάρμακά τους. Θέλω να πω και πάλι εδώ ότι αυτή τη στιγμή η θεραπεία του νέου ιού είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονικό θέμα, γίνονται κλινικές μελέτες με αυστηρά πρωτόκολλα, το είπαμε και χθες, σε παγκόσμιο επίπεδο για να ανιχνευθεί ποιος και πότε ωφελείται περισσότερο από τη θεραπεία. Φαίνεται ότι ωφελούνται περισσότερο από τη θεραπεία άνθρωποι οι οποίοι είναι στα μέτρια προς σοβαρά στάδια της νόσου, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αρκετά. Γι' αυτό και συμμετέχουμε σε κλινικές μελέτες. Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων μια εθνική καταγραφή της εμπειρίας μας
από όλα τα κέντρα που νοσηλεύουν ασθενείς, υπάρχουν ακόμα και πρωτόκολλα προφύλαξης ανθρώπων οι οποίοι εκτίθενται στον ιό στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Καταλαβαίνετε, ένας καινούριος ιός, θέλουμε περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να απαντήσουμε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις. Είναι πολύ πρόημο να πούμε ότι πρέπει να πάρεις έγκαιρα εντός 48 ώρου θεραπεία όπως δίνουμε για τη γρήπη ή πρέπει να πάρεις προφύλαξη αν έχεις κάποιον στο σπίτι σου ο οποίος έχει τον ιό και ιδιαίτερα με φάρμακα τα οποία είναι τοξικά και θέλουν και ιατρική παρακολούθηση. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι λέμε. Υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος έχει εγκριθεί από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και πάνω σε αυτόν τον αλγόριθμο θα χτίσουμε και εμείς περισσότερη εμπειρία. Και βέβαια είμαστε σε συνεργασία και καθημερινή επικοινωνία με τα κέντρα του εξωτερικού για τυχόν νέα φάρμακα. Από όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ένα προκρίνεται στις κλινικές μελέτες με βάση την εργαστηριακή του in vitro αποτελεσματικότητα, δηλαδή αυτή που έχουμε δει στο εργαστήριο, σε πειράματα και όχι σε ανθρώπους τόσο, και αυτό αποτελεί μέρος των περισσότερων κλινικών μελετών. Όλα τα άλλα φάρμακα είναι στο στάδιο της κλινικής μελέτης και της μικρής εμπειρίας. Με ρωτήσανε χθες για ένα φάρμακο από την Ιαπωνία. Τα δεδομένα για το φάρμακο για την Ιαπωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά και δεν φαίνεται να ισχύουν in vitro. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει ακόμα και γι' αυτό επικοινωνία για να δούμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα και αν πρέπει να έρθει στην πατρίδα. Όλα αυτά είναι θέματα ειδικά επιστημονικά, υπάρχει ειδική επιτροπή που τα συζητά και υπάρχει και ειδικό πρωτόκολλο που ακολουθείται στην πατρίδα μας σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες. Η κυρία Γκουρίδη από το newsforhealth.gr. Κυρία Τσιόδρα, γνωρίζουμε τον αριθμό των υγειονομικών που είναι θετικοί στον κορονοϊό και αυτών που είναι σε καραντίνα. Σας προβληματίζει ο αριθμός αυτός για τις αντοχές του συστήματος? Και κύριε Χαρδαλιά, παρατηρήθηκε σήμερα πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας να κυκλοφορούν με πολλαπλές χειρόγραφες δηλώσεις για διάφορες μετακινήσεις. Μήπως χρειάζεται αυστηροποίηση στον αριθμό των μετακινήσεων που επιτρέπονται? Σχετικά με τον αριθμό των υγειονομικών, δεν είναι έκπληξη να έχουμε αρκετές δεκάδες υγειονομικούς που έχουν εκτεθεί στον ιό, είναι σε καραντίνα. Θέλω να μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι και οι υγειονομικοί ακολουθούν οδηγίες όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός. Ακόμα και επί συμπτωμάτων ίωσης πρέπει να μένουν σπίτι και να αποφεύγουν την εργασία τη συγκεκριμένη περίοδο ώστε να μην εκθέσουν στον ιό τους ανθρώπους που είναι αυξημένου κινδύνου και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Δεν μας ενοχλεί αυτό, ούτε αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στις δομές μας και στις υπηρεσίες υγείας. Ενδεχομένως σε μια μεγάλη αύξηση του ιού στο μέλλον να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα όπως προβλήματα που έχουν στο παρελθόν δει άλλες χώρες και να χρειαστεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο εθνικό. Όσον αφορά τη διαδικασία ενίσχυσης σε ιατρο-υγειονομικό προσωπικό, νομίζω μπορεί να μιλήσει περισσότερο ο Υπουργός, ο κ. Κοντοζαμάνης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι πράγματι πλήττεται και το υγειονομικό προσωπικό, οι επαγγελματίες υγείας από κορονοϊό και στο σχεδιασμό μας υπάρχει μέρημνα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυξημένα κρούσματα ανάμεσα στους υγειονομικούς. Νομίζω το κλείσιμο της ενημέρωσής μου έρχεται να επιβεβαιώσει το ερώτημα και ξεκαθάρισε ότι από αύριο τα μέτρα θα αυστηροποιηθούν. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό, ειδικά στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και θα πρέπει να είναι οι ίδιοι πολύ πιο προσεκτικοί. Ο κ. Δεβεντζόγλου από ποταμ.gr. Κύριε Τσιόδρα, στις 18 Μαρτίου είχατε δώσει για πρώτη φορά τη μέγιστη εκτίμηση των 3.000 κρουσμάτων. Χθες, μόλις 5 μέρες αργότερα, η εκτίμηση έφτασε στις 10.000. Αν με αυτά τα νούμερα, η καμπύλη της επιδημίας φαίνεται να έχει βάλει φρένο, όπως είχατε σχολιάσει. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν είχε λάβει μέτρα και ποιες είναι οι εκτιμήσεις που θα θέλατε να δείτε μετά από 10 μέρες ως το καλύτερο σενάριο? Πρώτον, ως προς το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων, δεύτερον, των διασωληνωμένων και τρίτον, των ανθρώπων που θα έχουν χάσει τη μάχη. Εδώ να πω, όπως έχω πει και τις άλλες φορές, ότι οι μαθηματικές εκτιμήσεις έχουν μεγάλη αβεβαιότητα και οι αριθμοί που δίνουμε αντικατοπτρίζουν την αίσθησή μας για το πώς πορεύεται η επιδημία στη χώρα με βάση χαρακτηριστικά που έχει ο ιός. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις δεν φαίνεται να οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε μια τεράστια αύξηση, εκθετική αύξηση τύπου άλλων χωρών. Κάτι που μας δίνει μια αισιοδοξία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες μέρες για να το πούμε αυτό με σιγουριά. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρόημο να το πούμε. Θεωρώ ότι οι αριθμοί που έχουμε σε διασωληνωμένους και θανάτους είναι αναλογικά πολύ καλύτεροι από αυτούς που βλέπουν άλλες χώρες.
όσο περισσότερο πιστοί είμαστε στην τήρηση των μέτρων και όσο πιστεύουμε σε αυτά, στην επιστημονικότητα αυτών των μέτρων, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα στο άμεσο μέλλον για όλους μας. Δεν θέλω να πω ότι να δείξω ότι είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, υπερβολικά χαρούμενος. Μέσα μου έχω όμως μια συγκρατημένη αισιοδοξία αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ.